την εγκατάσταση και λειτουργία φαναριών στη παραλιακή Λεωφόρο, στο ύψος του Συντριβανιού και λίγα μέτρα παρακάτω προς το Παγκρίτιο στάδιο, δρομολογεί ο Γιάννης Αναστασάκης σε μια προσπάθεια αναβάθμισης της ζωτικής ασφάλειας σε ένα δρόμο που οδηγεί αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες, με συνέπεια να σημειώνονται αρκετά τροχαία ατυχήματα, καθώς και θανατηφόρα με πρόσφατο αυτό του 39χρονου οδηγού μηχανής, ο οποίος προσέκρουσε σε φήνικα. Ήδη ξεκίνησαν οι προεργασίες με το Γιάννη Αναστασάκη να αναμένει το πράσινο φως για την έγκριση της σχετικής μελέτης από το Υπουργείο Υποδομών. Για να αποτρέψουμε ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο τις πολύ υψηλές ταχύτητες που παρατηρούνται δυστυχώς στην παραλιακή. Δεν είναι η καταλληλότερη ως λύση. Προσωπικά εκτιμώ ότι οι υπερυψωμένες διασταυρώσεις θα ήταν καλύτερες, αλλά συμβιβαζόμαστε με αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Θα τους δώσει ένα stop. Σε ένα ενδιάμεσο σημείο, θεωρώ. Εντάξει, κακό δεν θα είναι, σίγουρα, τώρα θα δείξει. Ξεκίνησαν από χθες οι εργασίες για την εγκατάσταση φαναριών στο συγκεκριμένο κόμβο, σε πρώτη φάση στην οδό, στην παραλιακή, με την οδό, στη συμβολή με την οδό Αχαιών. Ικανοποιεί όλους τον κόσμο, γιατί εντάξει, δεν είναι θέμα μόνο των κατοίκων. Δυστυχώς, ο δρόμος αυτός έχει καταντήσει δρόμος ταχείας κυκλοφορίας. Το συγκεκριμένο περιστατικό που έγινε την περασμένη εβδομάδα με τον νεονάτικο συμπολίτη μας ήταν το έκτος την τελευταία εξαετία, εφταετία. Και το βράδυ μέχρι τις 11.30 που κάθομαστε πέρα 12, ακούμε τα μασαρίσματα. Μυαλό δεν βάζει κανένας. Όχι φανάρια να βάλουν. Οτιδήποτε και να βάλουν, μυαλό δεν βάζουν. Δηλαδή πιστεύετε ότι δεν θα αλλάξει η κατάσταση? Θα αλλάξει έστω λίγο, ναι. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί. Πάντως, μετά το ναυάγιο στον κόλπο του Δερματά, νέα τρικυμία διαφαίνεται στις σχέσεις Δήμου και αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, με αιχμή τα όσα δρομολογεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Χωρίς να έχει ενημέρωση για τις προεργασίες που γίνονται από το Δήμο Ηρακλείου, η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης υποστηρίζει ότι οι τελικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εγκρίνονται από την αποκεντρωμένη σύμφωνα με το άρθρο 52 του νόμου 2696 του 1999. Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αναστασάκης υποστηρίζει ότι στο επίμαχο ζήτημα εμπλέκεται μόνο το Υπουργείο Υποδομών. Έχετε πάρει άδεια? Έχουμε αυτή τη στιγμή ξεκινήσει προπαρασκευαστικές εργασίες, ώστε όταν θα λάβουμε την τελική έγκριση να μην έχουμε χρονοτριβή για την υλοποίηση και την εγκατάσταση των σηματοδοτών, τους οποίους έχουμε ήδη προμηθευτεί. Αναμένουμε την άδεια από το Υπουργείο και τα εγκαθιστούμε. Πιστεύετε ότι θα βελτιωθεί κατά? Εννοείται. Κόβει λίγο την ταχύτητα, θα ξεκινάνε, θα προσέχουν. Όχι μόνο στην παραλιακή, γενικά υπάρχουν ακραίες οδικές συμπεριφορές. Δεν είναι δηλαδή θέμα τα φανάρια, είναι νομίζω θέμα παιδεία. Η κουλτούρα, θέμα παιδείας ακριβώς. Και όλα αυτά συμβαίνουν μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στην παραλιακή Λεωφόρο, καθώς και οι δύο προτάσεις που κατέθεσε ο Δήμος δεν εγκρίθηκαν από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, με τη συντονίστρια Μαρία Κοζηράκη να εξηγεί τους λόγους. Η πρώτη μας ιδέα ήταν για ένα κυκλικό κόμβο στην Αχαιών, στη συμβολή της με την παραλιακή. Δεν καταφέραμε αυτό να το έχουμε εγκεκριμένο και πήγαμε στο εναλλακτικό σενάριο της δημιουργίας υπερυψωμένων διαβάσεων, που προσωπικά αλλά και η υπηρεσία θεωρεί ότι ήταν το αποτελεσματικότερο. Ούτε αυτή η λύση εγκρίθηκε. Δεν υπάρχει μελέτη η οποία να έχει κατατεθεί και να αντιμετωπίζει το ζήτημα της κυκλοφορίας στην παραλιακή Λεωφόρο του Ηρακλείου συνολικά. Είχαμε κατά περιόδους κατάθεση τεχνικών μελετών, οι οποίοι έβλεπαν το πρόβλημα σε μεμονωμένα συγκεκριμένα σημεία και το οποίο από τις τεχνικές υπηρεσίες αποκεντρωμένης κρίθηκαν ως ανεπαρκής και ιδιαίτερα επισφαλής, γιατί δεν θα έλυναν τα ζητήματα αυτά εφόσον αντιμετωπίζονταν μόνο σημειακά. Και επίσης ήταν και ένα γεγονός το οποίο θεωρούμε εμείς, οι τεχνικές υπηρεσίες, ότι θα δημιουργούσε μέγιστα ζητήματα ασφάλειας.